Την αναμέτρηση είναι ο Liam Pitchford στο σερβίς, αντιμετωπίζει τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Και παίρνει τον πρώτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. Ο Αγγελάκης ήταν αυτός, ο Μισλάπ Πουκάρ με 3-2 σετ. Και ακολούθησαν δύο νίκες με 3-0. Πήγε η μπάλα πλέον. Εκπληκτική ενέργεια. Πουκάρ και φυσικά θέλει να παρουσιαστεί πολύ ανταγωνιστικός και με τον Pitchford. Και εδώ βγάζει μπλοκ, μένει κοντά στο τραπέζι και... Βγάζει επίθεση. Καλό σερβίς. Και τώρα θα αλλάξει το σερβίς, θα αλλάξει το φάλτσο ο Pitchford. Καλά κομμένη μπαέρας από τον Pitchford. Και εδώ δύσκολη σαν... Αρκή και να τώρα που και με τον Pitchford καταφέρνει κάτι ανάλογο. Oh. 4-1. Πόρθα του αντιπάλου για να μειώσει ο Pitchford σε 2-5. Καλά κομπέ. Με καρφιά μειώνει σε πάμε. Πόσο ωραία πήγε κοντά στο τραπέζι. Σπρώχνει την μπάλα και... και εδώ είδατε πόσο ωραία γυρίζει. Μεγάλη γκάμα στο παιχνίδι του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος κατακτά το σετ με 14 και καταφέρνει. Εκπληκτικός πόντος.
Και εδώ υπέροχη ενέργεια. Και 2-2. Και πάει κοντά στο τραπέζι. Τι ωραίο γύρισμα, άλλη μια φορά. Έξω το backhand, έτσι ο Αγγελάκης θα κατακτήσει το σετ με 11-6. Ξεκίνημα στο τέταρτο σετ. Πολύ καλά χτυπήμα. Γρήγορα. Ρεβέ. Πέντε διαδοχικά σπιν. Έξω. Έξω. Έχει προβάδισμα, έχει πλεονέκτημα και στην ψυχολογία αυτή τη στιγμή ο Αγγελάκης. Και το time out έρχεται σπευσμένα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ένα ακόμα σερβίς από τον Pitchford. Οχτώ. Η επίθεση είναι εδώ. Set point.
Δεν είναι. Ένα σερβίς τώρα από τον Αγγελάκη. Πολύ καλή άμυνα στην baseline. Και νέα τρομερή νίκη από τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Με μια συγκλονιστική εμφάνιση νικά και τον Liam Pitchford, το νούμερο 23 της παγκόσμιας κατάταξης, με 3-1 σετ. Ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας προσωπικά, θα λέγε κάποιος, το μάτς. Δυναμική επιστροφή